το Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτα στηρίζει Άλτα Πελοποννήσου. Το Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτα στηρίζει στο εκπαιδευτικό κομμάτι. Αναλάβαμε μία διαδικασία για να μπορέσουμε να κάνουμε 2-3 workshop που έχουν να κάνουν με τις υπαίθριες δραστηριότητες, τις εναλλακτικές όπως λέμε μορφές τουρισμού. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτή εδώ την διοργάνωση. Προσθέτει στο τουριστικό προϊόν της πόλης της Μεσσηνίας αλλά και της Πελοποννήσου. Εκείνο που έχω διαπιστώσει με τις βόλτες που έχω κάνει στα περίπτερα είναι ότι και οι διοργανωτές το θεωρούν πολύ καλή εξέλιξη, παρότι δεν ήταν η καταλληλότερη συγκυρία και ο καταλληλότερος χώρος για να γίνει αυτή η έκθεση. Νομίζουμε ότι μπορεί να γίνει θεσμός και να βοηθήσει τόσο στις συνέργειες, που είναι και το ζητούμενο μεταξύ των επιχειρηματιών, έτσι ώστε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν σε κάτι που ανεβαίνει συνέχεια και είναι οι δραστηριότητες, οι υπαίθριες δραστηριότητες. Ο κύριος Μπρούσαλης στην ομιλία του είπε ότι η Μεσσηνία δεν είναι ακόμα προορισμός, θέλει δουλειά για να γίνει. Συμφωνώ απολύτως. Βρισκόμαστε όχι στο πρώτο βήμα, στην αρχή του πρώτου βήματος. Χωρίς να έχουμε στρατηγική, χωρίς να έχουμε μετρήσεις, θεωρούμε ότι είμαστε τουριστικός προορισμός. Όχι, δεν είμαστε. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά. Πρέπει πρώτα να αποφασίσουμε τι τουρισμό θέλουμε. Δεύτερα, πρέπει να εκπονήσουμε ένα στρατηγικό σχέδιο τουλάχιστον 10-15 ετίας για να μπορέσουμε να έχουμε προσδοκόμενα αποτέλεσματα, έτσι ώστε να αυξηθεί η επιχειρηματικότητα γύρω από τον τουρισμό και κατά συνέπεια και η επισκεψιμότητα.